Περίμενε, περίμενε. Τρέχα! Κάθε χρόνο παραμονή πρωτοχρονιά σηκώνομαι από το κρεβάτι και σκέφτομαι ότι το βράδυ θα δω πυροτεχνήματα να σκάνε ενώ εγώ δεν έχω πετάξει ποτέ. Ήρθε η ώρα να το κάνω κι εγώ. Ήρθε η ώρα για την πρώτη φάση. Η αγορά. Ετοιμάστηκα και πήγα στο μαγαζί που πουλάνε πυροτεχνήματα εδώ πέρα στον Εύωσμο. Δεν ήθελα να τα πάρω από το ίντερνετ για να μπορέσει κάποιος να μου εξηγήσει πώς ακριβώς θα εκτελέσω όλη τη διαδικασία, αλλά και να μου προτείνει τι πυροτεχνήματα να πάρω. Αντιλαμβάνομαι αφού θέλουμε να πετάξουμε ότι είμαστε σε άπλα. Ωραία. Mm-hmm. Θα σας ξεκινήσω πρώτα λίγο από τα μασούρια μία. Αυτά είναι τα μασούρια, λεγόμενες σωλήνες. Είναι οκτάβολα, διάφορα μεγέθη. Εδώ πέρα είμαστε οκτώβολες. Μεγαλώνουν λογικά ίντσες, οπότε μας μιλάμε για πιο ψηλά και πολύ μεγάλα ανοίγματα πάνω. Όσο πιο μεγάλες είναι οι σωλήνες, τόσο μεγαλύτερες ίντσες είναι εδώ οι τρύπα που μας κάνει, άρα πιο μεγάλα σχέδια βγάζουμε στον ουρανό. Okay. Πάμε να πιάσουμε και διάρκεια και εντυπωσιακές βολές. Ωραία. Πάμε σε ένα ωραίο ψηλό, ψηλό κανονάκι, ψηλά πάει, άνοιγμα μεγάλο. Αυτά όλα είναι πανεύκολα, τα σταθεροποιούμε κάτω στο έδαφος, μόνο κάποια που είναι ψηλά θέλουν απλά μια σταθεροποίηση. Και κάτω από τα αυτοκόλλητα εδώ πέρα υπάρχει το φυτιλάκι, το οποίο το ανοίγουμε. Okay, εντάξει, μην το δέχεστε. Δεν πειράζει, κάτσε, ούτως ή άλλως θα το βγάλουμε. Δεν είναι. Να, okay. Ανάβουμε το φυτιλί. Τώρα, αν θέλουμε να κάνουμε ένα ωραίο πρόγραμμα και να πιάσουμε και μια πάρα πολύ ωραία διάρκεια, θα πάμε σίγουρα σε ένα κάτω στάβο. 100 βολές, το πιάνεις, βλέπεις βάρος, είναι καλό κουρσουμάκι κι αυτό. Μπούρε. Για να πιάσουμε και να το τελειώσουμε αν θέλουμε το θέαμά μας, mm-hmm. Προτείνω αυτό. Νομίζω αυτό μόνο από το ύψος είναι καλύτερο, έτσι. Μόνο για το ύψος είναι καλύτερο. Εφόσον λοιπόν μας είπανε πώς να τα στήσουμε, αλλά και το τι να προσέξουμε, πληρώσαμε, πήγαμε να τα ασφαλίσουμε στο σπίτι και προχωρήσαμε στη δεύτερη φάση, την προετοιμασία. Επειδή είναι παραμονή πρωτοχρονιά, τα τρώγαμε και οικογενειακά, οπότε λοιπόν πήγα να κάνω ένα πολύ δυνατό κούρεμα, αλλά και να ετοιμαστώ για το τραπέζι. Πήγα λοιπόν στο σπίτι της αδερφής μου και αφού είδα τις γάτες μου και εννοείται τις βασάνισα, βοήθησα λίγο τον πατέρα μου με την πισταριά και αφού έφαγα όσο το δυνατόν περισσότερο κρύας γινότανε και εννοείται το cheesecake το οποίο έφτιαξε. Ήρθε η ώρα για την τρίτη και τελευταία φάση. Την εκτέλεση. Πηγαίνουμε λοιπόν στο σπίτι να πάρουμε όλα τα πυροτεχνήματα, να πάμε να τα στήσουμε για το μεγάλο φινάλε του 2022 και για την έναρξη του 2023. Για βάλε λίγο τον πάτο. Εγώ είναι πάτο. Εδώ πέρα που βάλαμε το άλλο, θα βάλουμε αυτό. Κάτσε να βάλουμε τα fuse από εδώ, μην έχουμε κανένα θέμα. Και τελευταίο, έχουμε εδώ πέρα τη δεσποινής, το οποίο έχει fuse εδώ. Εδώ ή το έβγαλε. Όχι, αυτό είναι. Έχει ανοίξει νομίζω το άλλο. Όχι. Έχει δύο. Αυτό. Και τα δύο, τα ανοίξει ένα. Ναι, 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 ναι. Με το fuse. Εδώ. Βάζουμε και αυτό εδώ. Ορίστε. Και βγάζουμε το fuse εδώ έξω. Και το βάζουμε μαζί με το πρώτο αυτό όμως. Που είναι 100 βολές. Βγάλε λίγο τον ανταγωνισμό. Όχι. Δεν θα ανάψεις όλα μαζί. Όχι, όχι. Πρώτα θα ανάψω αυτό. Έτοιμος. Ωρε! Τάω! Κι άλλο, κι άλλο, κούτσο! Βγάλε το πυροτέχνημα! Ούτε! Προσέξτε, προσέξτε! Ή να τσανάψουμε τις φυρίχτες. Περίμενε, περίμενε. Περίμενε. Να τσανάψουμε τις φυρίχτες στο τέλος. Αυτό έχει δίπλα τον αναπτήρα στις φυρίχτες. Πάμε. 3, 2, 1, πάμε. Τρίγα! Δεν ξέρω. Πάνω, πάνω! Πήγε στο μάτι μου!
Ωρε μου. Thank you boys and girls. Καλό 2023, υγεία, ευτυχία. Και τι τρέχετε αυτό. Ωραία. Έτοιμοι. Τρέχα. Ωιντε. Ουρι. 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 Βαου. Ουρι. Βαου. 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 Καλή χρονιά, καλή χρονιά! Και με αυτό τελειώνουμε το πρώτο βίντεο του 2023. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να περάσετε τέλεια αυτή τη χρονιά, να δουλέψετε πραγματικά για τους στόχους σας και να μην τεμπελιάζετε τις ελεύθερες ώρες που θα έχετε καθημερινά. Δουλέψτε, κάντε κάτι ώστε να μπορέσετε να πάτε ένα βήμα μπροστά. Και αυτά ήταν από μένα. Μην ξεχάσετε να πατήσετε subscribe και like, εννοείται, θα βοηθήσει πάρα πολύ το κανάλι. Δεν σου κοστίζει τίποτα, ένα κουμπί είναι, το πατάς. Και τέλος, πάμε να φτάσουμε τους 100.000 και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά και The Vegetarian Out. Φιλάκια πολλά, οικοδεσπότης, bye, τα λέμε.